Σελίδα 900 είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, το πρώτο κεφάλαιο και το 26 εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο, 26 εδάφιο, Καταλουκάν Ευαγγέλιον, σελίδα 900. Ενδέ το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ προς Παρθένων, ιραβωνισμένη με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ εξίκου Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα, διεταράχθη δια των λόγων αυτού και διελογίζει το ποιος τάχα ήτου ο ασπασμός ούτος. Κι είπε ο άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό, και ειδού θέλεις συλλάβει εγκαστρή και θέλεις γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψίστου θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, πώς θέλει είστε τούτο επειδή άντρα δεν γνωρίζω? Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επεσέ και δύναμη του υψίστου θέλει σε επισκιάσει δια τούτο το γενόμενον εξού θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και εδώ η Ελισάβετ συγγενή σου και αυτή συνέλαβε νιών εις το γύρας αυτής και ούτως είναι ο μήνο έκτωσης αυτήν την καλουμένη στήραν διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου γέννητο εις εμέκατα το λόγο σου και ανεχώρησε εν από αυτής ο άγγελος. Σηκωθούσα δε η Μαριάμ εν τες ημέρες ταύτες, υπήγε με τα σπουδήσει στην Οριμνήν, εις την πόλη Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάστη την Ελισάβετ. Και ως οίκωσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε με τα φωνής μεγάλης και είπε «Ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόδεν μη τούτο να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, διότι ειδού καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησεν εν αγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου και μακαρία υπιστεύσασα διότι θέλει γίνει εκπλήρωση των αληθέντων προς αυτήν παρά Κυρίου». Και είπεν η Μαριάμ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίεσε το πνεύμα μου εις τον Θεόν το σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Επειδή ειδού από του νυν θέλουσι με μακαρίζει, πάσε γενναιέ, διότι έκαμεν σε με μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών επί τους φοβουμένους αυτών. Ενήργησε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού, διεσκόρπισε τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών, εκρύμνησε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Εβοήθησεν Ισραήλ των δούλων αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Έμεινε δε η Μαριά με ταυτής έως τρεις μήνας και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Αμήν. Αφού επί πέντε μήνες η Ελισάβετ έκρυβε το ότι συνέλαβε εγκαστρή, τον έκτο μήνα το αποκάλυψε δοξάζοντας το Θεό και τον έκτο μήνα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επισκέπτεται τώρα ένα άλλο σκεύος εκλεκτό του Θεού, το οποίο εξέλεξε ο Θεός για να του δώσει μία αποστολή μοναδική σε όλους τους ανθρώπους. Και πάλι προφητευμένη στο Λόγο του Θεού ότι Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και το όνομα αυτού θέλει κληθεί Ιησούς. Σωτήρας. Επίσκεψης λοιπόν Θεού και πάλι από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ σε μια νεαρά κοπέλα η οποία και αυτή το Αγία πιστή στο Λόγο του Θεού
εκ της ιερατείας, εκ του οικογενείας του Αρών, και καθώς είτο ο Λόγος του Θεού ότι Εβραίος ονομάζεται ο άνθρωπος που γεννιέται από Εβραία γυναίκα, ενώ η οικογένεια λαμβάνει από τον πατέρα, εάν θα είναι είτε Αρών είτε Ιούδα, και έτσι ο Ιησούς ο Ναζωραίος που επρόκειτο να γεννηθεί, καθώς ο Ιωσήφ, ο άντρας αραβωνιαστικός καταρχάς της Μαρίας, και αυτός ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού, κατά πάντα υποτεταγμένος στο Λόγο του Θεού, αραβωνιασμένος με την Αγία κοπέλα τη Μαρία κατά πρόγνωση Θεού, ή το εκ της οικογενείας του Ιούδα, εκ της Υιός του Δαβίδ, κατά το Λόγο του Θεού. Τα πάντα προσχεδιασμένα, προγραμματισμένα και εκτελούμενα από τον Πατέρα Θεό. Εβραίος ο Ιησούς από τη μητέρα του, εξ Εβραίων από την φυλή του Ιούδα, Υιός Δαβίδ, Υιός Ιωσήφ καθώς ενομίζεται. Ο ίδιος λοιπόν ο Αρχάγγελος στέκεται μπροστά στην Μαρία, την Παρθένο, την ραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ εξίκου Δαβίδ, το όνομά της Μαριάμ, και εισελθόν ο άγγελος είπε προς αυτήν «Χαίρε και χαριτωμένη», δεν την προσκύνησε, την εισπάστη, την χαιρέτησε, αποκαλύπτοντας ότι είναι και χαριτωμένη, πρώτον, ο Θεός είναι μαζί της, δεύτερον, και ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες, γιατί αυτό και μόνο αυτό είναι η Μαρία, ο άνθρωπος Μαρία. Δεν είναι θεότης, και καθώς είναι γεγραμμένο Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις, λάθος μέγα είναι όταν προσκυνούμε και λατρεύουμε την ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες, την και χαριτωμένη από το Θεό, την γυναίκα που ο Θεός ήταν μαζί της, η οποία πέθανε και είναι μαζί με τον Ιησού τον Ναζωραίο στον Παράδεισο και μαζί με όλους τους Αγίους. Αυτή τη γυναίκα λοιπόν που εξέλεξε ο Θεός για να την ευλογήσει και για να της δώσει μια αποστολή μοναδική, να συλλάβει εν γαστρή και να γεννήσει τον Μεσσία, τον Χριστό, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, κατά τον προφητικό λόγο του Θεού. Εκείνη, βλέποντας τον άγγελο ξαφνικά στο δωμάτιό της, θα έλεγα, μπροστά της, και ακούγοντας το χαιρετισμό του, διεταράχθη δια των λόγων αυτού και σκεφτόταν τι είναι αυτός ο χαιρετισμός που ο Θεός έκαμε σε μένα. Και ο άγγελος είπε στη φοβισμένη Μαρία, μη φοβάσαι, έβρες χάριν παρά το Θεό, και ειδού θα συλλάβεις εν γαστρή, θα γεννήσεις υιόν αραβωνιασμένη, καμία σχέση με άντρα. Θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, που σημαίνει σωτήρας. Αυτός θα είναι μέγας, Υιός του Υψίστου θα ονομαστεί δια της Αναστάσεως αυτού, καθώς είναι γεγραμμένο Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα, αν και είναι ο Υιός του Θεού ο μονογενής, απεδείχθη όμως Υιός Θεού δια της Αναστάσεως αυτού. Ούτως θα είναι μέγας, Υιός Υψίστου θα ονομαστεί, και θα δώσει Κύριος ο Θεός αυτού τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού, και θα βασιλεύει στον οίκον Ιακώβ εις τους αιώνας των αιώνων, και της βασιλείας αυτού δεν θελήστε τέλος. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μία σκέψη για τον θρόνο του Δαβίδ.
τον οποίον ο Θεός δημιούργησε με Δαβίδ τον δούλο αυτού άνδρα κατά την καρδία του, δια να τον παραδώσει εις τον Ιησούν, επί του οποίου θα βασιλεύει επί 1000 χρόνια επί της γης μαζί με τους αναστημένους Αγίους ανθρώπους του Θεού, και εν τέλει θα καθίσει, όπως λέει στο τέλος της Αποκάλυψης η Γραφή, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι στη Νέα Ιερουσαλήμ και οι δούλοι αυτού θα τον λατρεύουν. Στο τέλος θα γίνει θρόνος Θεού και Αρνίου εσφαγμένου. Θρόνος Δαβίδ, θρόνος Χριστού, θρόνος Θεού που θα κάθεται μαζί με το Αρνίο το εσφαγμένον, όπου οι δούλοι αυτού θα λατρεύουν και θα λατρεύουν το Θεό και θα βασιλεύουν πάνω σε όλες τις δυνάμεις εις τους αιώνες των αιώνων. Η δε Μαριάμ, όχι με απιστία όπως ο Ζαχαρίας, με απορία ρώτησε πώς θα γίνει τούτο, όχι με απιστία, πώς θα βεβαιωθώ ότι θα συλλάβει η γυναίκα μου η στήρα. Η Μαρία σε πιο δύσκολη πρόταση, αραβωνιασμένη, θα συλλάβει, ρώτησε πώς θα γίνει αυτό, γιατί άνδρα δεν γνωρίζω. Και με μεγάλη χαρά, θα τολμούσα εγώ να πω, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ απαντάει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί, θα εκπληρωθεί ο προφητικός λόγος του Θεού. Πνεύμα Άγιο θα έρθει επάνω σου. Δύναμη υψίστου θα σε επισκιάσει και το γενόμενον εξού Άγιον Υιός Θεού θα ονομαστεί. Και για να τη βοηθήσει στην απορία της, να μεταβληθεί η απορία της σε πίστη και να μην προχωρήσει η απορία της σε απιστία, της λέει και κάτι αληθινό, απίστευτο. Και γνώρισε ότι η Ελισάβετ η συγγενή σου η στήρα και αυτή συνέλαβε ιόν και μάλιστα εις το γύρας αυτής, και τώρα είναι ο μην ο έκτος εις αυτήν την αποκαλουμένη στήρα. Γιατί? Γιατί Μαρία ουδέν πράγμα είναι αδύνατον παρά το Θεό. Και η Μαρία πίστεψε. Η απορία της μεταμορφώθηκε σε πίστη. Και όταν πιστεύεις, να ξέρεις ότι το έργο της πίστεως δεν είναι εύκολο. Και ποια είναι η δυσκολία? Θα γίνει αυτό σε μένα, το πιστεύω. Αλλά ο Ιωσήφ τι θα πει? Αλλά οι συγγενείς μου τι θα πούνε? Αλλά τι θα κάνω? Όμως η πίστης στα λόγια του Θεού σημαίνει ότι ελπίζω και εμπιστεύομαι αυτόν που το λέει ότι θα το κάνει και θα τακτοποιήσει και τα πάντα. Αδελφοί αγαπητοί, αυτό θα πει πίστης. Πίστης θα πει πιστεύω στα λόγια του Θεού και ξέρω ότι και θα το εκτελέσει και θα αναλάβει τα πάντα. Και εγώ τι κάνω? Προσμένω τον Κύριο. Προσκαρτερώ το Θεό. Βεβαίως δεν πάω να προσεύχομαι και δεν αποκάμω, και επειδή δεν αποκάμω συνεχίζω να προσεύχομαι. Γιατί αν αποκάμω σημαίνει έχασα την πίστη μου. Βεβαίως δεν αποκάμω και συνεχίζω να προσεύχομαι, αλλά με την ελπίδα ότι αυτός που μου το υποσχέθηκε θα το εκτελέσει και θα τακτοποιήσει τα πάντα. Και έτσι λοιπόν πήρε απόφαση θανάτου, γιατί είχε λιθοφωλισμό η Μιχία. Αραβωνιασμένη να συλλάβει και να γεννήσει, λιθοβολήτο στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως με δύναμη πίστεως, με απόλυτη ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό, παραδίδεται, αφιερώνεται στον Κύριο λέγοντας «Ιδού η δούλη σου». Ας κάνει ο Θεός ό,τι θέλει στη ζωή μου, μπορούμε να το πούμε αδερφοί. Ιδού η δούλη σου με όμικρον γιώτα. Κάνε ό,τι θέλει στη ζωή μας εσύ Κύριε. Σε εμπιστεύομαι γιατί είσαι παντοδύναμος,
αγαθός, πολύ έλεος και πολύ εύσπλαχνος, και ό,τι κάνεις στη ζωή μου θα είναι για τη δόξα σου και για την ευλογία μου. Τώρα μόνη της. Τώρα πού να πάει στον Ιωσήφ. Τώρα πρέπει να βεβαιωθεί η πίστη της και ξεκινάει και πηγαίνει στην Ορεινή, στην πόλη του Ιούδα, εκεί που κατοικούσε η θεία της η Ελισάβετ και ο θείος της ο Ζαχαρίας. Που της είπε ο άγγελος ότι είναι έκτος μήνας, άρα φαίνεται. Τον έκτο μήνα αρχίζει και φαίνεται η εγκυμοσύνη της γυναίκας, και μάλιστα έντονα. Δεν έχει που αλλού να πάει. Ποιος άλλος θα πιστέψει αυτά που της είπε άγγελος, εκτός από αυτήν για την οποία ο άγγελος την πληροφόρησε ότι με το ίδιο θαύμα η στήρα, η γερόντισσα είναι σε εγκυμοσύνη. Και από εδώ και πέρα αρχίζει, αδερφοί, το υπέροχο θαυμαστό έργο του Θεού, η εκπλήρωση των λόγων του Θεού. Καθώς εισήλθε εις τον οίκον του Ζαχαρία και εισπάστη δυνατά, «Ει, Ελισάβετ!» θα έλεγα, «Θεία Ελισάβετ!» Και μόλις η Ελισάβετ άκουσε τον ασπασμό της Μαρίας, τότε 6 μηνών στην κοιλιά της μητέρας της ο Ιωάννης επλήστη Πνεύματος Αγίου, καθώς εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής κατά το Λόγο του Θεού. Ίσως είναι ο μοναδικός άνθρωπος που επλήστη Πνεύματος Αγίου εκ κοιλίας μητρός. Και δεν επλήστη εκ κοιλίας μητρός μόνο ο Ιωάννης, αλλά και η Ελισάβετ επλήστη Πνεύματος Αγίου, και άρχισε με το στόμα της να μιλάει, όχι η Ελισάβετ, το Πνεύμα το Άγιο, και να λέει πράγματα που δεν τα ήξερε η Ελισάβετ, αλλά τα ήξερε η Μαρία, γιατί ο Θεός θέλει να της δώσει δύναμη να πιστέψει της Μαρίας, ώστε μακαρία η πιστεύσασα, κατά το Λόγο του Κυρίου όπως θα δούμε, να γίνει εκπλήρωση των αληθέντων από του Θεού. Γιατί αν εμπιστεύσεις δεν εκπληρώνει το Λόγος του Θεού. Και άρχισε τώρα δια Πνεύματος Αγίου να μιλάει η Ελισάβετ. Αδελφοί, φοβερά πράγματα κάνει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο στους ανθρώπους που εξέλεξε και αποδέχονται την εκλογή τους. Ευλογημένη, ακούτε τι λέει η Ελισάβετ. Αλλά όχι η Ελισάβετ, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Ευλογημένη η εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, να ευρωνιασμένη. Πού το ξέρεις? Δεν το ξέρει η Ελισάβετ, το Πνεύμα το Άγιο το ξέρει. Ευλογημένη η εγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και δεν ξέρει μόνο αυτό, αλλά ξέρει και ότι πόθεν μη τούτο να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου προς εμέ, ότι το τέκνον της Μαρίας είναι ο Κύριός της και ο Θεός της. Όλα τα ξέρει το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριος στην Εκκλησία. Είναι η δύναμη στην Εκκλησία. Είναι ο Θεός παρών στην Εκκλησία δια Πνεύματος Αγίου. Και εξηγεί, διότι ιδού καθώς ήλθεν η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, επλήστιε Πνεύματος Αγίου το βρέφος στην κοιλιά μου, εσκύρτησε, εναγαλιάσει, όπως όταν βαφτίζει το άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο σκυρτάει και χαίρεται, γιατί τον επισκέπτεται ο Θεός και τον βαφτίζει δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίο. Εσκύρτησε, εναγαλιάσει το βρέφος εν την κοιλία μου. Της αποκαλύπτει ότι είναι και σε εγκυμοσύνη η στήρα, η γερόντισσα. Σκεφτείτε μια γυναίκα 60, 70, 80 χρονών, αδερφή, με μια κοιλιά τέτοια. Μόνο ο Θεός θα κάνει, αλλά κάνει τα πάντα ο Θεός. Εκπληρώνει τις υποσχέσεις του, εκπληρώνει το λόγο του. Επλήστη Πνεύματος Αγίου Ιωάννης εκ κοιλίας μητρός κατά τον λόγο του Θεού δια του Αγγέλου Γαβριήλ. Και συνεχίζει με την αποκάλυψη του Πνεύματος του Αγίου προς τη Μαρία.
μακαρία η πιστεύσασα, διότι θέλει γίνει εκπλήρωση των λαληθέντων προς αυτήν παρακυρίου. Εάν πιστεύσεις, θα γίνει η εκπλήρωση των λόγων του Θεού δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς εσένα. Και εκείνη τη στιγμή πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και Μαριά. Πνεύμα Κυρίου θα έρθει επί σε και δύναμη υψίστου θα σε επισκιάσει, και αρχίζει και η Μαριάμ να προφητεύει. Αλλά εκείνη τη στιγμή συνελήφθη ο Ιησούς ο Ναζωραίος στα σπλάχνα της Μαρίας, επειδή πίστεψε με την επίσκεψη και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και δια Πνεύματος Αγίου προφητεύει και η Μαριάμ λέγοντας: «Μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριον και η γαλίασε», όπως εσκύρτησε να γαλιάσει, «και η γαλίασε το πνεύμα μου εις τον Θεόν το σωτήρα μου, διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού», και προφητεύει. Επειδή ιδού από αυτή τη στιγμή, από του νυν, θα με μακαρίζουν πάσε γενναίε, γιατί συνέλαβε η Παρθένος εγγαστρή δια Πνεύματος Αγίου. Κατάλαβε τη σύλληψη, καθώς το Πνεύμα το Άγιο ήρθε πάνω της. Από αυτή τη στιγμή, όχι από τη στιγμή που μίλησε ο Γαβριήλ, όχι. Όχι στο ταξίδι, όχι. Από τη στιγμή που ο Θεός εργάστηκε στη ζωή της δια Πνεύματος Αγίου, δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου και στην Ελισάβετ, και τώρα με τη σειρά της στη Μαρία. Από τώρα, από αυτή τη στιγμή, θα με μακαρίζουν, όχι θα με λατρεύουν, ούτε θα με προσκυνούνε. Θα με μακαρίζουν, όπως ακριβώς το λέει, όλες οι γενναίες. Γιατί? Διότι έκαμε αυτή τη στιγμή εις εμέ μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Δόξα στο Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα θαύμα ο Λόγος του Θεού. Αλλά μεγαλύτερο θαύμα, συγχώρεσέ με Θεέ μου, κατά την ταπεινή μου ανόητη γνώμη, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι η νύμφη του Χριστού. Και είναι Αγία, γιατί κηρύτεται ο αληθινός Λόγος του Θεού και γιατί κυριαρχεί ο Κύριος που είναι το Πνεύμα του Άγιο. Και τα πάντα γίνονται με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία με το οποίο εργάζεται ο Θεός. Μόνο με το Λόγο του Θεού και μόνο δια Πνεύματος Αγίου, με σκεύη τα οποία βρίσκει από τα σκουπίδια και τα μεταμορφώνει σε σκεύη εκλογής, θαυμαστά δικά του για τη δόξα του. Από τα σκουπίδια μας βρήκε, αδελφοί, και μας μεταμόρφωσε. Μας μεταμόρφωσε σε σκεύη εκλογής του. Πώς? Με το Λόγο του και με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Λόγος είναι αυτός που ήρθε στην καρδιά μας, ζωοποιήθηκε δια Πνεύματος Αγίου και ο Πατέρας Θεός μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Μας έκανε νέους ανθρώπους, νέα κτίσματα, τα αρχαία παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα. Υιός Θεού είσαι. Θυγατέρα Θεού είσαι, κληρονόμος Θεού είσαι, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού είσαι, εάν μείνεις μέχρι τέλους πιστός στο Λόγο του Θεού και διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο. Και συνεχίζει, και το έλεος του Θεού διά του Ιησού Χριστού εις γενεάς και γενεών, αλλά επί τους φοβουμένους των Θεών. Δημιουργείται τώρα ένα καινούριο έλεος του Θεού. Έλεος Θεού είναι ότι αναγεννηθήκαμε εις ελπίδα ζώσα. Κατά το έλεος αυτού, λέει ο Απόστολος Πέτρος, αναγέννησε ημάς ουχή δια σπέρματος φθαρτού, αλλά για σπέρματος αφθάρτου και αιωνίου και μένοντος στον αιώνα, που είναι ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου ζωοποιημένος. Εάν ακούσεις και διαβάσεις το Λόγο του Θεού και δεν έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να ζωοποιήσει το Λόγο του Θεού μέσα σου, έργο Θεού δεν υπάρχει. Θα διαβάζεις και μετά θα κοιμάσαι όπως εγώ. Θα νιστάζεις. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, όταν
Ανοίγουμε το Ευαγγέλιο να διαβάσουμε, να προσευχόμαστε. Και όταν λέω να προσευχόμαστε, όχι μία προσευχούλα. Πρώτον, να εξομολογούμε, μόλις πριν ανοίξουμε τη γραφή, ξέρετε τι θα πει ανοίγεις το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος για να έλθει ο Λόγος του Θεού να διαιρέσει, να χωρίσει την ψυχή σου από το πνεύμα σου. Πρέπει να είναι και χρησμένος δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό ανοίγεις τη γραφή, δεν είναι ένα αστιάκι. Δεν είναι να διαβάσουμε ένα βιβλιαράκι για να μας πιάσει ο ύπνος. Είναι να φάμε τον άρτον των εξερχόμενων εκ του στόματος του Θεού. Τον άρτον της ζωής. Να φάει η ψυχή μας να χορταστεί. Να οικοδομηθεί, να αυξηθεί. Να πάρει δύναμη. Μην ανοίγεις το Λόγο του Θεού εάν δεν εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου στον Κύριο για να έρθεις σε επαφή με το Θεό. Εάν δεν ζητήσεις το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει ο Θεός από πάσης αμαρτίας, αφού προηγουμένως έχει συγχωρήσει εσύ πάσας τας αμαρτίας των αμαρτησάντων είσαι. Και τότε ενωμένος με το Θεό, αγιασμένος με το Λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, άνοιξε το Λόγο του Θεού να δεις πόση χοροπηδάει μέσα στην καρδιά σου, πως έρχεται η παρουσία του Θεού, πως κάθε γράμμα, κάθε λέξη γίνεται λίθος, αλλά όχι προσκόμματος, λίθος πάνω στον οποίο θα οικοδομείς την αιώνια ζωή τη δική σου, της οικογένειάς του και το έργο σου. Και τώρα πια συνεχίζει τον προφητικό λόγο η Μαρία. Αφού έχει συλλάβει εγκαστρή, αφού έχει εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού δια Γαβριήλ του Αρχαγγέλου, λέγον «Αυτός ενήργησε κρατεώς δια του βραχίονος αυτού». Προφητεύει για όλα τα χρόνια της ανθρωπότητος. Ο Θεός θα ενεργήσει, θα λέγαμε εμείς, κρατεώς δια του βραχίονος αυτού που είναι ο Λόγος του Θεού Ιησούς Χριστός. Θα διασκορπίσει τους υπερηφάνους κατά τα διανοήματα της καρδίας αυτών. Θα γκρεμίσει δυνάστες. Ακούτε τι κάνει ο Λόγος του Θεού. Γκρεμίζει δυνάστες από το θρόνο και υψώνει ταυτόχρονα τους ταπεινούς. Εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Περίμενε τον Χριστό, τον Μεσσία, ο Ζαχαρίας, η Μαρία, η Ελισάβετ και περιμένει τον Χριστό η Εκκλησία. Περιμένει να ακούσει το κέλευσμα, τη φωνή του Αρχαγγέλου και τη σάλπικα του Θεού, για να λάβει χώρα το μέγα μυστήριο, η αρπαγή της Εκκλησίας. Όλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί αγαπητοί, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνο όσοι λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, εις κρίση δεν θα έρθουν και θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Μόνο με την προσδοκώντας την Ανάσταση των νεκρών, θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί τότε στην κρίση θα ανοίξουν τα βιβλία με τα έργα των ανθρώπων. Κανένας δεν μπορεί να σωθεί με τα έργα του. Ούτε ζυγαριές υπάρχουν, ανοησίες. Μόνο ο Λόγος του Θεού σώζει. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου ζωοποιείται ο άνθρωπος. Μόνο ο Χριστός ονομάστηκε Ιησούς Σωτήρας Παρακυρίου. Και βοήθησε, θα βοηθήσει και τον Ισραήλ στην εφταετία, όπου θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών, για να αναγνωρίσουν ότι αυτόν τον οποίον εθανάτωσαν, εξεκέντησαν, πραγματικά είναι ο Μεσσίας που περίμεναν και περιμένουν.
Εβοήθησε τον Ισραήλ το δούλο αυτού ενθυμηθείς το έλεος αυτού, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού. Δεν λέει προς τα σπέρματα. Καθώς ελάλησε με τον προφητικό λόγο προς τον Αβραάμ και προς τον Ιησούν των Αζωραίων, των Υιών του Θεού τους, όντως προς το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα. Και δια Πνεύματος Αγίου εξεπληρώθη ο λόγος του Θεού, ώστε η Μαριάμ τώρα, αφού έμεινε τρεις μήνες και διεπιστώθη η εγκυμοσύνη της, ανεχώρησε, κουβαλώντας το σταυρό της που ήταν ο Χριστός. Τώρα έχει σταυρό η Μαρία στα σπλάχνα της, το σπέρμα όχι της μοιχείας, το σπέρμα της δόξης του Θεού. Και τώρα τι θα κάνει, ποιον θα πείσει, σε ποιον θα το πει? Και έχει πάρει μια απόφαση: δεν θα πω τίποτα, θα περιμένω να δω τι θα κάνει ο Θεός. Και έκανε μεγαλεία ο δυνατός. Αμήν.